Καλημέρα σας, είναι η εκπομπή Δημοτικές Διαπιστεύσεις και σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Κοσμά Αναγνωστόπουλο, τον ιδρυτή και συντονιστή του Σίβινετ στην Ελλάδα, όπως και την κυρία Μαρία Καλατζοπούλου, η οποία είναι συντονίστρια συνεργάτιδα του Σίβινετ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο προωθεί τον κυκλικό τουρισμό στην Ελλάδα, κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά και με τρομερές προοπτικές για μια βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας και θα ήθελα, κύριε Αναγνωστόπουλε, ξεκινώντας να μου πείτε μερικά λόγια, παρουσίαση δηλαδή, του Σίβινετ. Βεβαίως. Το δίκτυο Σίβινετ Ελλάδας-Κύπρου είναι ουσιαστικά το ελληνόφωνο παράρτημα του ευρωπαϊκού δικτύου Σίβιτας, το οποίο Σίβιτας από το 2002 λειτουργεί ως θεσμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις χώρες μέλη. Το δίκτυο Σίβινετ Ελλάδας-Κύπρου έχει ιδρυθεί το Μάρτιο του 2018 και έκτοτε με 120 δήμους ως μέλη και 6 περιφέρειες και ένα σύνολο 175 φορέων, λειτουργεί στο τοπικό επίπεδο, προσπαθώντας να προωθήσει την τεχνογνωσία, τη δικτύωση και τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας στις ελληνικές και κυπριακές πόλεις. Θα θέλαμε όμως να ακούσουμε και μερικά πράγματα και το InCircle και τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι σημαίνει κυκλικός τουρισμός και τι ακριβώς δράση αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το έργο InCircle είναι ένα έργο που προσπαθεί να προωθήσει την κυκλική οικονομία στον τομέα του τουρισμού και ειδικά σε τουριστικές απομονωμένες και παραθαλάσσιες νησιωτικές περιοχές. Είναι ένα διακρατικό έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Med, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από 6 χώρες. Υπάρχουν μάλιστα, εκτός από το δίκτυο Σίβινετ, το οποίο είναι υπεύθυνος εταίρος για την επικοινωνία του έργου, έχουμε και άλλους 2 Έλληνες εταίρους, την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ρεθύμνης, και έχουμε και την πόλη της Λάρνακας από την χώρα της Κύπρου. Το έργο λοιπόν InCircle προωθεί αυτό που το ίδιο αποκαλεί ως κυκλικό τουρισμό, δηλαδή πρακτικές κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού, αναπτύσσει μεθοδολογίες και καινοτομίες σε 4 πυλώνες δράσης, την ενέργεια, τα απορρίμματα, τα νερά και την κινητικότητα και προσπαθεί να προτείνει στους τουριστικούς προορισμούς, τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον τουρισμό, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αυτών των 4 τομέων, έτσι ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τουριστικής δραστηριότητας και να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών τομέων, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων οικονομικής δραστηριότητας και διακυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουμε ένα κατά το δυνατόν περισσότερο βιώσιμο τουρισμό στους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Θα ήθελα να μου κάνετε και μια παρουσίαση για το ποιες δράσεις ανέπτυξαν οι Έλληνες εταίροι στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο έργο. Οι Έλληνες εταίροι είχαν πολύ σημαντική συμβολή στο έργο αυτό. Αξίζει να πω ότι καταρχάς η περιφέρεια Κρήτης ανέπτυξε μια στρατηγική σε επίπεδο περιφέρειας για το πώς θα προωθήσει δράσεις και την ανάπτυξη συνολικότερα του κυκλικού τουρισμού στην περιοχή ευθύνης της. Ο Δήμος Ρεθύμνης υλοποίησε 2 σημαντικές δράσεις. Η μία αφορά την δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης, όπου κατασκεύασε ένα στέγαστρο για τα αυτοκίνητα, το οποίο στέγαστρο ήταν από φωτοβολταϊκά, τα οποία συνεχεία μετατρέπουν τον ήλιο σε ενέργεια και η ενέργεια αυτή τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα που σταθμεύουν σε αυτό το χώρο. Η δεύτερη δράση που ανέπτυξε το Ρέθυμνο είναι 150 σημεία διακριτών κάδων για διαχωρισμένη συλλογή των απορριμμάτων. Είναι η πρώτη τόσο μεγάλη δράση που υλοποιείται στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της ανακύκλωσης. Και η Λάρνακα προώθησε το ποδήλατο, δημιουργώντας κάποια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, η οποία βοηθά τον επισκέπτη, χρησιμοποιώντας το ποδήλατό του, να επισκεφτεί τα σημαντικότερα σημεία της πόλης.
Κυρία Καλατζοπούλου, θα θέλατε να μας πείτε λίγο το ρόλο τελικά της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή πώς έδρασε στο όλο έργο και πώς συνέβαλε η Περιφέρεια Αττικής. Μετά την πρώτη φάση ορίμανσης του έργου και τις δράσεις που μόλις παρουσίασε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ακολούθησε μια τελική φάση του έργου που είναι η φάση της αντιγραφής. Στη φάση της αντιγραφής επελέγησαν πάλι 6 περιοχές από τη Μεσόγειο, 2 από την Ιταλία, 2 από την Ισπανία και μία από την Κροατία και η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, η οποία μάλιστα συγκέντρωσε και την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση για το πρόγραμμα, με χαρακτηριστικά υψηλών τουριστικών πιέσεων σε περιορισμένους πόρους εποχιακά λόγω τουρισμού και χαρακτηριστικά επίσης νησιωτικότητας και χαμηλής πυκνότητας κατοίκησης. Έτσι η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων μάλλον Αττικής, με τους 8 δήμους από τη Σαλαμίνα μέχρι τα Κύθυρα, τους 7 νησιωτικούς δήμους και τον παράκτιο δήμο Τριζινίας, μπήκε στο πρόγραμμα. Πρόκειται για μια περιοχή που, όπως όλοι ξέρουμε, είναι αρκετά ετερογενής ως προς τα χαρακτηριστικά της και έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ενώ δεν δέχεται μαζικό τουρισμό, παραμένει κάπως εξαρτημένη από το Μητροπολιτικό Συγκρότημα, το οποίο δεν απαντάται συχνά να είναι κάτι τόσο κοντά στην πρωτεύουσα και να παραμένει ένας τουριστικό-νησιωτικός προορισμός. Παρά το ότι δεν έχει μαζικό τουρισμό, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων υπάρχουν ήδη από χρόνια διαπιστωμένες πολύ υψηλές πιέσεις στους πόρους. Θυμίζω ότι ορισμένα νησιά είναι ήδη ελεύθερα από αυτοκίνητο αναγκαστικά λόγω έλλειψης χώρου, όπως η Ίδρα και οι Σπέτσες. Θυμίζω τις υδροφόρες που αναγκάζονται να συμπληρώνουν τις ανάγκες σε ίδρυυση τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά. Θυμίζω το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της συγκεκριμένης περιοχής, τα οποία μεταφέρονται στη Φυλή. Θυμίζω τέλος τις διακοπές ρεύματος που παρατηρούνται σε εποχές υψηλής ενεργειακής ζήτησης. Επομένως ήταν πάρα πολύ όριμοι όλοι οι φορείς με τους οποίους συγκροτήσαμε μια ομάδα εργασίας για το InCircle και στο να εκθέσουν δράσεις τις οποίες ήδη τρέχουν αλλά και στο να δεσμευτούν σε μια κατεύθυνση σε πιο συντονισμένη στρατηγικής υπέρ της κυκλικότητας στον τουρισμό. Ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία του InCircle, αυτό κάνουν οι περιοχές αντιγραφής. Ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία δηλαδή που είχε ακολουθήσει η Κρήτη, το Ρέθυμνο και οι άλλοι. Φτιάξαμε μια ομάδα εργασίας με φορείς από τους Δήμους ξεκινώντας πρωταγωνιστικά μέχρι την κοινωνία των πολιτών. Καταλήξαμε σε μια σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων και μέτρων και κατ' επέκταση δικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτή της στρατηγικής σε βάθος δεκαετίας και συνομολογήσαμε βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μεθοδολογίας και της πρότασης για το μέλλον, που είναι η διαρκής ανάγκη διαβούλευσης, η ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των κατοίκων και των φορέων και του τουριστικού τομέα γύρω από τα θέματα της κυκλικής οικονομίας, η ανάγκη συστηματικής καταγραφής των δεδομένων που θα επιτρέπουν και το monitoring και την παρακολούθηση της στρατηγικής αλλά και την επικαιροποίησή της όποτε χρειάζεται, και τελικά την ανάγκη συντονισμού δράσεων που δεν είναι κατά ανάγκη όλες πρωτότυπες, δηλαδή δεν ήρθε το InCircle να ανοίξει τα μάτια και να προτείνει καινούργια πράγματα, απλώς έρχεται το InCircle και συντονίζει είτε δράσεις που ήδη ήταν δρομολογημένες, είτε τις βάζει να συνεργάζεται με άλλες πρακτικές που έχουν ίσως ακολουθηθεί σε άλλα μέρη του κόσμου και μπορούν να αντιγραφούν, να επαναληφθούν και στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αυτά πολύ συνοπτικά. Κύριε Αναγνωστόπουλε, πέστε μας λοιπόν τι ακριβώς συνέβη στην Αίγινα. Ποιο ήταν το έργο, ποιες ήταν οι δράσεις, πώς περάσατε αν θέλετε, τι ακριβώς έγινε. Στο πλαίσιο του έργου έπρεπε, εκτός από το να εκπονήσουμε αυτή τη στρατηγική για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, να κάνουμε και κάποια παραδειγματική δράση. Εμείς αποφασίσαμε λοιπόν, μιας και μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό,
να υλοποιήσουμε ένα τριήμερο βιώσιμου τουρισμού, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, έτσι ώστε να δοκιμάσουμε στην πράξη κάποια από τα μέτρα και τις προτάσεις της στρατηγικής. Αυτό που κάναμε τελικά ήταν να βρεθούμε όλοι μαζί ένα τριήμερο στην Αίγινα, την πρώτη μέρα να κάνουμε μια μεγάλη και ωραία συζήτηση για τη στρατηγική της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, αλλά και για τις καλές πρακτικές των φορέων που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού και προσπαθούν να δοκιμάσουν πρακτικές βιώσιμου τουρισμού. Ήταν μια εξαιρετική συζήτηση με πάνω από 50 συμμετέχοντες και στην οποία εκπροσωπήθηκαν 10 τουλάχιστον φορείς. Την επόμενη μέρα μεταβήκαμε με καΐκια στο μικρό νησί, στο κατοίκητο νησάκι της Μονής, απέναντι από τον οικισμό της Πέρδικας. Εκεί φυσικά κολυμπήσαμε, χαρήκαμε τα πεντακάθαρα νερά της περιοχής και γυρνώντας στον οικισμό της Πέρδικας, μετά το σχετικό φαΐ, πήραμε ποδήλατα όλοι και διανύσαμε μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων από την Πέρδικα μέχρι το λιμάνι της Αίγινας, για να δείξουμε πώς μπορεί κανείς, χωρίς να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, να δει ένα από τα ίσως και το πιο όμορφο σημείο αυτού του νησιού, έτσι ώστε να μην αφήνει καν περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα από αυτή την τουριστική δραστηριότητα. Την επόμενη μέρα και την τελευταία προχωρήσαμε σε μία ακόμα σημαντική δράση, θεωρούμε, για όλα τα νησιά της Αττικής, που έχει να κάνει με την ανάδειξη των ιστορικών μονοπατιών, το οποίο δεν είναι μόνο απλά ότι μετακινείσαι χωρίς κάποιο μηχανοκίνητο μέσο σε κάποιες σημαντικές περιοχές των προορισμών, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να γνωρίσεις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αλλά και περιοχές και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ακόμα και σημεία στα οποία μπορείς να δεις ίχνη ή και σημερινή δραστηριότητα για το πώς υλοποιείται η αγροτική και κοινοτροφική παραγωγή ενός τόπου ή κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην Αίγινα, εμείς πήγαμε στον αρχαίο Ελαιώνα και είδαμε ελιές οι οποίες βρίσκονται εκεί πέρα για 2.000 χρόνια, από όσο πληροφορηθήκαμε. Έτσι λοιπόν, μόνο με τα πόδια μας διανύσαμε μια εξαιρετική διαδρομή και καταλήξαμε φυσικά στην παραλία του Μαραθώνα, συνδυάζοντας, ας πούμε, το τριπλόν μετά του Οφελήμου. Νομίζω ότι έτσι καταφέραμε πραγματικά να δείξουμε πώς μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό τριήμερο βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού με στοιχεία κυκλικού τουρισμού, γιατί κυκλικός τουρισμός φυσικά δεν είναι μόνο η κινητικότητα. Εδώ πρέπει να, όπως εξηγήσαμε, είναι και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν σε τέτοιες δράσεις. Δείξαμε όμως ενδεικτικά πώς σε αυτό το τομέα μπορεί να υπάρξει μια άλλη προσέγγιση. Και νομίζω ήταν και αρκετά πετυχημένο, και το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει μια διάθεση από τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής να συνεχιστούν αυτές οι δράσεις, να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένας ετήσιος θεσμός συζήτησης και δράσης πάνω στην κυκλική οικονομία στον τομέα του τουρισμού, και νομίζω ότι ήδη όλοι σκεφτόμαστε για το πού του χρόνου τέτοιο καιρό θα περάσουμε άλλο ένα τριήμερο κυκλικού τουρισμού σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. Πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με τρομερές προοπτικές και τεράστια σημασία για τον ελληνικό τουρισμό, έτσι. Αλλά θα ήθελα να μάθω τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, τι έχουμε ως συνέχεια, τι θα αναπτυχθεί παρακάτω. Κυρία Καλατζοπούλου, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια? Θα πάρω και λίγο πάσα από την κατάληξη του Κοσμάτου Αναγνωστόπουλου, ότι ήδη οι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων οραματίζονται την επόμενη μέρα. Και θα ξεκινήσω επίσης λέγοντας ότι εκτός από την εμπειρία της διάθεσης, της πολύ έντονης διάθεσης που είχαν οι φορείς στην περιοχή αυτή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, είχαμε και μια εξαιρετική εμπειρία από τη συνεργασία μας με την διευθυνσιακή ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και υποστήριξε το έργο μαζί μας, στο πλαίσιο ειδικά της Γενικής Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Τα επόμενα βήματα νομίζω ότι τα αναδεικνύουν οι ίδιοι φορείς από τις συζητήσεις που κάναμε, τις οργανωμένες δηλαδή συζητήσεις που κάναμε. Υπάρχει μια φοβερή αδιαπιστωμένη ανάγκη και διαθεσιμότητα να αυξηθεί πάρα πολύ το επίπεδο ευαισθητοποίησης των όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει. Το δεύτερο είναι ότι όλοι αρχίζουν και συνειδητοποιούν και στον ορίζοντα της κλιματικής αλλαγής ότι στρατηγικές οι οποίες ευνοούν την κυκλικότητα των πόρων, ειδικά σε περιοχές όπου αυτοί οι πόροι είναι τόσο περιορισμένοι, προκειμένου να διατηρηθεί και ο τουρισμός σε κάποια επίπεδα οικονομικά επιθυμητά αλλά και βιώσιμα, δεν μπορούν παρά να μην αναπτύξουν τέτοιου τύπου στρατηγικές στο μέλλον. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλες οι περιοχές θα χρειαστεί να καταστρώσουν τέτοιου τύπου σχέδια και για το οικολογικό τους αποτύπωμα και για την βιωσιμότητα του τουρισμού. Το InCircle μπορεί να είναι μόνο μια αρχή, μπορεί να είναι ένα βέλος, μια κατεύθυνση, αλλά θέλω ξανά να τονίσω αυτό που είπα και πριν, ότι δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, δεν γκομίζουμε γλάφκα εις Αθήνας. Οι λύσεις προς την κυκλικότητα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τις έχουν ήδη και τις ανοιχνεύουν ήδη και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι δήμοι. Οι στρατηγικές αυτές βοηθάνε πάρα πολύ στην υλοποίησή τους, βοηθάνε πάρα πολύ στον καλύτερο συντονισμό, βοηθάνε πάρα πολύ στην ευαισθητοποίηση, βοηθάνε στην ανταλλαγή εμπειρίας και φυσικά βοηθάνε πάρα πολύ και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν, ιδιαίτερα από ευρωπαϊκούς πόρους. Κύριε Αναγνωστόπουλε, μήπως θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω από την πλευρά μου ότι, όπως είπε και η κυρία Καλατζοπούλου, το InCircle ενώνει τα κομμάτια του puzzle. Τα περισσότερα από τα κομμάτια, λοιπόν, είναι διαθέσιμα. Το InCircle τι έκανε? Το InCircle κατάφερε να δημιουργήσει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της κυκλικότητας στον τουρισμό των τουριστικών προορισμών, για τη διαμόρφωση δικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, για τη διαμόρφωση μια μεθοδολογία συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης, που είναι κάτι που μας λείπει στην Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά μια ουσιαστική διαβούλευση και όχι μια προσχηματική. Και νομίζω ότι αυτό στη συγκεκριμένη περιοχή το πετύχαμε. Όσο και αν πάντα στην αρχή υπάρχει μια αμηχανία και μια διστακτικότητα σε τέτοιες μεθόδους. Το InCircle, λοιπόν, συγκρότησε κάποιες μεθοδολογίες, συγκρότησε μια ομάδα ενός πολύ σημαντικού επιστημονικού δυναμικού από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες της Μεσογείου, και οφείλω να πω ότι ήταν πολύ σημαντική συνεργασία με το Ιταλικό Ερευνητικό Κέντρο Area Science Park της Τεργέστης, όπως και με το Δίκτυο Πόλεων της Μεσογείου, το MedCities, και με όλους τους άλλους φορείς. Οπότε έχει δημιουργηθεί, έχει συγκεντρωθεί η τεχνογνωσία, για να το πω έτσι. Υπάρχει το επιστημονικό δυναμικό, υπάρχει γνώση και αυτή μπορεί να διαχυθεί πλέον στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, τι έχουμε? Έχουμε την κλιματική κρίση που πλέον δείχνει τα δόντια της και δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανείς αυτό. Έχουμε το ενεργειακό ζήτημα, το οποίο υπήρχε και πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά τώρα οξύνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό. Επομένως, δεν έχει νόημα απλά να βάζουμε το κεφάλι μας στην τρύπα και να λέμε, εντάξει, ακρίβεινε τα καύσιμα, ακρίβεινε το ρεύμα, αυξάνουμε και τις τιμές των υπηρεσιών τουρισμού και έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Μεταθέτουμε δηλαδή το πρόβλημα στον επισκέπτη. Αυτό είναι μια λύση που θα γυρίσει μπούμερακ αργά ή γρήγορα. Εμείς πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μειωθεί το αποτύπωμα, πώς θα μειωθεί το κόστος, πώς θα αυξηθεί η αποδοτικότητα, αλλά και ταυτόχρονα και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και όσον αφορά τον εσωτερικό, αλλά και όσον αφορά τον τουρισμό προς επισκέπτες από το εξωτερικό. Άρα έχουμε μια χώρα πολύ τουριστική, καλός ή κακός, δεν το κρίνω αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς δήμους και σχεδόν όλες τις περιφέρειες να τους αφορά το θέμα και να το θεωρώ προσωπικά από πρώτης προτεραιότητας. Το δίκτυο Σύγκνετ, λοιπόν, τι κάνει?
έχει τη δυνατότητα αυτή την τεχνογνωσία να την διαχύσει σε όλη την έκταση της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτό εμείς θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα. Πιστεύουμε ότι ήδη η Περιφέρεια Αττικής μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει πιστεί ότι πρέπει να προχωρήσει την υπόθεση του InCircle και μετά το τέλος του έργου, δηλαδή με πόρους που θα βρεθούν από αλλού, από ιδίους πόρους, από ΕΣΠΑ, από Πράσινο Ταμείο, από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, να προωθήσει την υλοποίηση των δράσεων που όλοι μαζί συναποφασίσαμε, να γίνουν τοπικά σχέδια δράσης σε κάθε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και έτσι η Αττική με τους Δήμους της να αποτελέσει ένα παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο και γιατί όχι και σε ευρωπαϊκό, για το πώς η υπόθεση και η προσέγγιση του κυκλικού τουρισμού μπορεί να προωθηθεί με αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή, για τη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε, που ήταν πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ καλό υλικό, αλλά θα ήθελα επίσης να σας ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή δύναμη στο έργο σας, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη σημασία και μεγάλος ο ρόλος στον ελληνικό τουρισμό, που είναι και η βιομηχανία της Ελλάδας και για τις προοπτικές μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το χρειαζόμαστε το κουράγιο, γιατί είμαστε στη φάση της οριστικοποίησης τώρα, οπότε είναι λίγο εντατικές οι τελευταίες μέρες. Εύχομαι πραγματικά και το πιστεύω, κρίνοντας δηλαδή από την εμπειρία ειδικά της Αττικής, ότι το InCircle μπορεί σαν πρόγραμμα να κλείνει, αλλά αυτό που αφήνει πίσω σαν παραδοτέο, όπως λέμε εμείς η τεχνική, η στρατηγική, θα βρει το δρόμο της στην υλοποίηση εκ των πραγμάτων και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων και ευρύτερα στον ελληνικό χώρο και ειδικά στις νησιωτικές τουριστικές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση, για την παρουσίαση του έργου InCircle. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σας των μέσων επικοινωνίας στο να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να διαχύσουμε τα επιστημονικά συμπεράσματα, αλλά και τις καλές πρακτικές που όντως υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι γίνονται πράγματα στην Ελλάδα που δυστυχώς δεν μαθαίνονται και πολλές φορές αυτά που μαθαίνουμε οι περισσότεροι δεν είναι τα καλύτερα, δεν είναι οι πραγματικά βέλτιστες πρακτικές. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω και να προσκαλέσω και εγώ με τη σειρά μου να ανοίξουμε και άλλες θεματικές, να μιλήσουμε περισσότερο για την βιώσιμη κινητικότητα, να μιλήσουμε για την προσβασιμότητα, να μιλήσουμε για το ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της κινητικότητας, νομίζω για τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις, που είναι μια υπόθεση που τώρα ξεκινά, για την οδική ασφάλεια, γιατί θρηνούμε ακόμα δυστυχώς πολλούς ανθρώπους και νέους ανθρώπους στην άσφαλτο. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι δικές μου προσκλήσεις προς το Χάρη Κουμπιντζόπουλο για επόμενες συνεντεύξεις και sessions. Ευχαριστώ πάρα πολύ.